Ζήτημα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, ειδικά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας, θέτει το εργατικό κέντρο της Πάτρας για τους εργάτες γης σε Νέα Μανολάδα, Δυτική Αχαΐα και γενικότερα τα χωράφια της ευρύτερης περιοχής. Μιλάμε για εργάτες γης που δουλεύουν υπό άθλιες συνθήκες. Κάναμε προσπάθεια να γίνουν εμβολιασμοί για τον κορονοϊό. Δεν καρποφόρησε όπως είχαμε αρχικά, είχε δεσμευθεί η έκτη ΥΠΕ. Στους 10.000 περίπου εργάτες γης έχουν γίνει ούτε 1.000 εμβόλια. Τους τελευταίους μήνες το εργατικό κέντρο της Πάτρας, της Αμαλιάδας και το Συνδικάτο Ποτών και Τροφίμων Αχαΐας δίνουν μάχες για να εξασφαλίσουν στους μετανάστες εργάτες γης στα χωράφια της Δυτικής Αχαΐας, της Νέας Μανολάδας και της ευρύτερης περιοχής ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβαση σε σταθερή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για αυτά τα ζητήματα εμείς καλούμε τώρα την κυβέρνηση. Καλούμε την ΕΚΤ ΥΠΕ να παρεύουν άπαντες και όποιος έχει την ευθύνη, άπαντες να λυθεί αυτό το ζήτημα. Το Δήμο Δήμαρχο της περιοχής, τους δημάρχους της περιοχής και κάτω. Όποιος έχει ευθύνη που εμπλέκεται, που περίπου 7-8.000 κόσμος ζει, δεν είναι γραμμένος πουθενά, δεν έχει άμπκα, δεν ξέρει πώς πληρώνονται, τώρα να παρεύουν. Το Σάββατο 4 Ιουνίου, τα εργατικά σωματεία προχωρούν σε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Μανολάδας, ώστε εκτός των άλλων να διεκδικήσουν την νομιμότητα στις αμοιβές των μεταναστών εργατών γης και επίσης να δοθεί λύση για τη διαμονή τους και την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη σε σταθερή βάση.